Χαιρετίζουμε όλους τους εργαζόμενους από όλους τους κλάδους. Χαιρετίζουμε τη σημερινή συγκέντρωση που πάντοτε αποτελεί αφετηρία για νέους αγώνες. Τους τελευταίους μήνες, με πρόσχημα την κακή, όπως λένε, οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ, έχει σηκωθεί πολλή συζήτηση για το μέλλον της επιχείρησης, τη ρευστότητά της, την ανάγκη ύπαρξης ενός σχεδίου διάσωσης της επιχείρησης. Μόνο που αυτό το σχέδιο διάσωσης που διαλαλεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα σχέδιο διαφύλαξης αλλά και ενίσχυσης των κερδών της ΔΕΗ ΑΕ σε βάρος των εργατικών λαϊκών οικογενειών που θα δουλεύουν για να εσχροκερδούν η ΔΕΗ και τα μονοπόλια. Εφαρμόζουν πιστά τους νόμους του Μνημονίου που ψήφισαν όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και επίσης τις κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποφάσισαν για αυξήσεις τα τιμολόγια της ΔΕΗ, για κλείσιμο αλλά και πωλήσεις μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αποφάσισαν απολύσεις με τη μορφή εθελούσιας. Μειώνουν κατά 5% την έκπτωση, στο 5% την έκπτωση συνέπειας στους συνεπείς καταναλωτές και παίρνουν μέτρα σε βάρος των εργαζόμενων και των λαϊκών οικογενειών που αυτά θα τα πληρώσουμε διπλά και τριπλά, έχοντας υπόψη ότι για μια φορά ακόμα θα εσκροκερδίσουν τα μονοπόλια είτε μέσα από δημοπρασίες, είτε μέσα από την αγορά λιγνητικών μονάδων, είτε από τα τιμολόγια. Η ΔΕΗ ΑΕ πολλά χρόνια τώρα αποτελούσε την πιο κερδοφόρα επιχείρηση σε βάρος του λαού και των εργαζόμενων. Η ανάγκη ρευστότητας που επικαλούνται και η κακή οικονομική κατάσταση είναι το πρόσχημα για να εφαρμόσουν ανατιμήσεις έως και 20% που αποφάσισαν πρόσφατα αλλά και προχώρησαν μια σειρά σε αντεργατικές κατευθύνσεις τους εργαζόμενους της επιχείρησης. Από κοντά φυσικά και η συνδικαλιστική πλειοψηφία που είναι πλήρως ενσωματωμένη στις απαιτήσεις της εργοδοσίας και των κυβερνήσεων. Έβαλα πλάτη στη μετοχοποίηση, στη τριχοτόμηση, στη διάλυση του ασφαλιστικού των εργαζόμενων της ΔΕΗ. Κάθε βήμα της απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχει την υπογραφή τους. Σε κάθε βήμα συνέβαλα να καλλιεργηθούν αυταπάτες ότι η ιδιωτικοποίηση θα διασφαλίσει τα δικαιώματα των εργαζόμενων αλλά και φτηνό ρεύμα για το λαό. Καλλιέργησαν το συντεχνιασμό, έδωσαν πάτημα στο να καλλιεργηθεί ο κοινωνικός αυτοματισμός. Η σημερινή κατάσταση στους χώρους εργασίας της ΔΕΗ, συνάδελφοι και συναδέλφοι σας, είναι τραγική. Το μόνιμο προσωπικό μειώθηκε κατά 50%, ενώ οι απώλειες του τακτικού προσωπικού ξεπερνούν το 40%. Αρκετές θέσεις μόνιμου προσωπικού καλύπτονται με 8 μήνα είτε με δουλεμπόριο στις εργολαβίες. Η επέκταση των εργαλοβιών στη ΔΕΗ την απαλλάσσει από το μισθολογικό κόστος, καθώς οι όροι εργασίας του έκτακτου προσωπικού είναι άθλιες. Οι περισσότεροι αμείβονται με το κατώτερο μισθό και έχουν απλήρωτες υπερορίες και 10 ώρα και 12 ώρα. Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, όχι μόνο δεν έχουν να περιμένουν τίποτε το θετικό από τους σχεδιασμούς αυτούς, αλλά χρειάζεται να δώσουν άμεση αγωνιστική απάντηση. Το επόμενο διάστημα, το Σωματείο Εργαζομένων και Εργατοτεχνητών προγραμματίζει συγκεκριμένα για συγκεντρώσεις, για συσκέψεις με φορείς, στα περιφερειακά και στα δημοτικά συμβούλια για να πάρουν θέση όλοι. Προχωράμε σε παρεμβάσεις με διαμαρτυρία στα ταμεία της ΔΕΗ. Οι συνδικαλιστές του Σωματείου Εργαζομένων και Εργατοτεχνητών στην Ενέργεια, συνολικά οι ταξικές δυνάμεις με περιοδίες και εξορμήσεις, ομιλίες στους χώρους δουλειάς,
σε πόλεις και χωριά τα επόμενο διάστημα, ενημερώνουμε τους εργαζόμενους και το λαό της περιοχής και θα πούμε μπροστά στην οργάνωση του αγώνα με το μοναδικό πλαίσιο ταξικό που υπάρχει από σωματείο στην περιοχή. Παλεύουμε για να μην υπάρχει καμιά αύξηση στα τιμολόγια, να μην πουληθεί καμιά μονάδα, να μην ιδιωτικοποιηθεί καμιά μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, να παρέχουν τηλεθέρμανση και να μην γίνει καμιά διακοπή σε Πτολεμαΐδα και Σαμίντεο. Παλεύουμε για τα πληττόμενα χωριά να μετεγκατασταθούν με πλήρους περιβαλλοντολογικούς όρους. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, ο αγώνας συνεχίζεται. Δεν είμαστε για μια μέρα και φυσικά δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για ρεύμα φτηνό, για ΔΕΗ, για το λαό. Γεια σας και καλή δύναμη.